Χαίρετε, Καλημέρα. καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα. Αριστοτρίτη, 1η Μαρτίου 2022. Πώς είστε? Καλά είμαστε, εσύ? Καλύτερα. Ωραία. Δόξα τω Θεώ. Αν και είναι στενάχωρα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών που παρακολουθούμε, και θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε λίγο για αυτά. Μιλούμε φυσικά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την επίδραση που έχει πάνω στους ανθρώπους. Έχω εδώ ένα ερώτημα, ένα λεπτό να το βρω, για το τραύμα του πολέμου. Λέει μια φίλη, με αφορμή τα τεχτενόμενα του πολέμου, μήπως θα μπορούσατε να κάνετε ένα vlog σχετικά με το τραύμα που προκαλείται σε ανθρώπους λόγω του πολέμου και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Τι μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Θα ήθελα να μιλήσουμε έτσι για αυτό, για το τραύμα του πολέμου, και επειδή ξέρω ότι έχεις κάνει ειδική εξειδίκευση και μετεκπαίδευση στην τραυματοθεραπεία, να μας μιλήσεις και για την τραυματοθεραπεία, γιατί έχουμε να ανοίξει τελευταίως στο κανάλι μια συζήτηση για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες ή αλλιώς για την τραυματική παιδική ηλικία και πώς αυτή επηρεάζει την ενήλικη ζωή μας. Και στο live που είχαμε το Σάββατο που μας πέρασε, ρώτησαν πάρα πολλοί από τους συμμετέχοντες ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία για τέτοιες περιπτώσεις, και θα θέλαμε να μας μιλήσεις και γι' αυτό. Να ξεκινήσουμε όμως από το τραύμα του πολέμου. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι οι περιοχές μας εδώ, Ελλάδα και Κύπρος, είναι δυστυχώς, έχουν συνεχώς αναζωπήρωση των τραυμάτων, ιστορικά δηλαδή και διαχρονικά. Είμαστε σε μια περιοχή και έχουμε έτσι μια ιστορία μακροχρόνια γύρω από τους πολέμους, γύρω από τους γείτονές μας, οι οποίοι έχουν έτσι επιθετικά κίνητρα εναντίον μας. Εμείς ακόμη εδώ στην Κύπρο τους βλέπουμε απέναντι. Βλέπουμε τη σημαία στον πενταδάχτυλο, βλέπουμε όλα αυτά τα... Είναι εκεί και μας θυμίζουν συνεχώς την παρουσία, ανάσχετα αν μερικές φορές κάνουμε ό,τι δεν τους βλέπουμε. Και στην Ελλάδα όμως είναι συνεχής οι παραβιάσεις, είναι συνεχώς έτσι, η ανεζοπήρωση αρνητικών γεγονότων που θυμίζουν πόλεμη κατάσταση. Ο κόσμος και εκεί είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος, γιατί από το 2008 και έπειτα έγινε μια σωρία γεγονότων αρνητικών για τις δικές μας χώρες. Από την οικονομική κρίση που βαθαίνει, από την κοινωνική κρίση που βαθαίνει, από την αξιακή κρίση που βαθαίνει, και τώρα από την ψυχολογική κρίση που έρχεται, γιατί ο κόσμος δεν είναι καλά γενικώς. Έχει επηρεαστεί πολύ η ψυχολογία του κόσμου. Και τώρα ξυπνάμε λοιπόν την Πέμπτη και βλέπουμε έναν καινούριο αρνητικό γεγονός που έρχεται, ενώ προσπαθούμε να φύγουμε από τη μέγενη του κορονοϊού και να ξαναεπαναφέρουμε τις ζωές μας, αν μπορούμε να πούμε, σε μια κάπως κανονικότητα. Έρχεται έναν καινούριο αρνητικό γεγονός, το οποίο μας ξυπνά επίσης τραύματα από τα διάφορα, από τις ιστορίες που έχουμε ακούσει, από τις αφηγήσεις που έχουμε ακούσει, από τα ντοκιμαντέρ, τις ταινίες, αλλά και από κάποιους που τα έχουν βιώσει δυστυχώς και ξέρουν πώς είναι να γίνεσαι πρόσφυγα στην ίδια σου την πατρίδα, να χάνεις πατρίδες, να χάνεις το σπίτι σου, τη γη σου, το βιό σου και όλα τα λοιπά. Λοιπόν, το τραύμα του πολέμου είναι από τα μεγαλύτερα τραύματα, μαζί με τη σεξουαλική κακοποίηση, είναι στην κορονίδα των τραυμάτων. Εγώ είχα την τύχη και την πραγματικά ευλογία να εκπαιδευτώ στην τραυματοθεραπεία στο Ισραήλ, από έναν πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ σπουδαίο δάσκαλο, ο οποίος είναι και θελοντής στα παιδιά της Γάζας, πηγαίνει κάθε εβδομάδα από τον Αναζαρέτ που μένει και επισκέπτεται τη Γάζα και δίνει εθελοντικά τη βοήθεια του σε παιδάκια του πολέμου, όπου μας έχει εκπαιδεύσει πάνω στο πώς επεξεργαζόμαστε τα τραύματα του πολέμου, αλλά και τα τραύματα της σεξουαλικής κακοποίησης, που δυστυχώς στο Ισραήλ είναι η πρώτη χώρα, νομίζω, στον κόσμο που έχει τα περισσότερα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, όπως μας έχει πει ο ίδιος. Αλλά και άλλα τραύματα. Να πούμε ότι τα τραύματα έχουν μια κλίμακα Likert, να σας το πω έτσι όσο πιο λαϊκά μπορώ, από το 0 μέχρι το 10.
Αν είναι ένα μέχρι τρία είναι λειτουργικά, αν είναι από τέσσερα και πάνω, τέσσερα μέχρι έξι αρχίζουν έντονα συμπτώματα, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά. Αν είναι από 7 και πάνω είναι μη λειτουργικά. Δηλαδή το άτομο παρουσιάζει ενδεχόμενες κρίσεις πανικού, μετατραυματικό στρες, έντονη δυσκολία να διαχειριστεί δύσκολα γεγονότα ζωής, να ηρεμήσει, να ησυχάσει, να μπορέσει να βγάλει τη μέρα του, να είναι λειτουργικός στην εργασία του, γενικά στην οικογένεια του κτλ. Και δουλεύετε φυσικά με τη μέθοδο της τραυματοθεραπείας. Μπορείτε να την έχετε ακουστά ως EMDR. EMDR. Ναι. Γιατί το έχουν αναφέρει στο live που κάνανε το Σάββατο κάποιοι τη μέθοδο EMDR και πώς τους έχει βοηθήσει για τη θεραπεία τραυμάτων. Τι σημαίνουν τα αρχικά EMDR? Είναι βασικά eye, από eye το που μάτι. Σημαίνει μάτι. Ναι. Movement. Κίνηση. Desensitization, που σημαίνει βασικά απευαισθητοποίηση. Desensitization. Ναι, reprocessing, που σημαίνει επαναπροσαρμογή. Μάλιστα. Το EMDR σημαίνει Eye Movement Desensitization και το τελευταίο Reprocessing. Reprocessing, μάλιστα. Λοιπόν, είναι μία συνθετική, θα την έλεγα, μέθοδο, όπου έχει πάρα πολλές άλλες προσεγγίσεις εσωματωμένες. Εσωματώνει δηλαδή στοιχεία από την πρόσωπο-κεντρική ψυχοθεραπεία, από την ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία και τη γνωσιοσυμπεριφοριστική, αλλά έχει και κάποια διαπροσωπικά, έτσι, μια διαπροσωπική προσέγγιση, που είναι πιο πολύ στη ψυχοσωματική ψυχοθεραπεία, δηλαδή που δουλεύουν δηλαδή τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Έχει δηλαδή διάφορα πράγματα τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο μέσω ασκήσεων, είτε νοερής απεικόνησης, είτε μυϊκής χαλάρωσης, είτε γενικότερα, εγώ βάζω και art μέσα, βάζω και art therapy, γιατί έχει και ζωγραφική. Έχει γενικότερα ασκήσεις όπου με διάφορες κάρτες μπορείς να επιλέξεις τις κάρτες που σου θυμίζουν ένα θετικό γεγονός, ένα αρνητικό γεγονός. Και έχει και κάποιες ασκησούλες που μας τις έχει δείξει ο θεραπευτής που μας έχει εκπαιδεύσει. Επίσης, δουλεύεται πάρα πολύ μέσω ειδικών πρωτοκόλων, όπου είναι δομημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να αυξάνουν τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα του θεραπευόμενου, τα οποία φυσικά κάποιος που είναι εκπαιδευμένος μπορεί να τα κάνει στον θεραπευόμενο του. Εγώ προσωπικά που τη δουλεύω μαζί με την art therapy, συνδυαστικά δηλαδή. Την εικαστική θεραπεία. Ναι. Έχω δει πολύ καλά αποτελέσματα σε ανθρώπους που έχουν τραύματα, είτε τραύματα συνεξάρτησης, είτε τραύματα που έχουν να κάνουν με κακοποίηση, τελεκτική, σωματική, σεξουαλική, βιασμούς. Γενικότερα έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε έτσι καταστάσεις, αλλά και άτομα τα οποία έχουν βιώσει έναν πολύ τρομακτικό γεγονός, όπως κάποια εμπόλεμη κατάσταση, μια κρίση, έχουν σοκαριστεί από έναν πολύ σοβαρό γεγονός, κάποια φυσική καταστροφή είναι ενδεχομένως, και έχουν έτσι αρκετά επαναβιώσεις του τραυματικού γεγονότος μέσω του μετατραυματικού στρες που έχει αναπτυχθεί. Έχω δει δηλαδή αρκετά καλά αποτελέσματα σε αυτά τα πλαίσια. Δεν κάνουν για όλους, γι' αυτό λέμε ότι εμείς θεραπευτές πρέπει να ασχολούμαστε και να είμαστε ενεργοί γύρω από το τι υπάρχει στο αντικείμενο μας, είτε της ψυχολογίας είτε της ψυχοθεραπείας, να ενημερωνόμαστε και να εκπαιδευόμαστε συνεχώς διαβίου και να φτιάχνουμε, να θέλεις, ένα γκέντημα θεραπευτικών επάνω στο θεραπευόμενο μας για να το βοηθήσουμε να ανταπεξέλθει στα αιτήματα του, χωρίς να πρέπει να του φορέσουμε το κουστούμι που έχουμε μάθει και έχουμε ράψει επάνω μας εμείς, και μιλάω για τη θεραπευτική προσέγγιση που έχουμε να ακολουθήσει. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου θεώρηση, η δική μου αντίληψη των πραγμάτων, χωρίς να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι συθεραπευτές, συνάδελφοι, δεν μπορεί να έχουν αντίθετη άποψη από μένα.
Αριστονική μου, αυτή η μέθοδος, η EMDR, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε online συνεδρίες. Ναι, Χρειάζεται φυσική παρουσία στο γραφείο για να γίνει το EMDR. Έχω δοκιμάσει να το κάνω σε διαδικτυακές συνεδρίες, κάνοντας τις ασκήσεις με ηχητικά και βάζοντας, κάνοντας όλων των υλικών φωτογραφία και να το στείλω και είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή έκανα εγώ το υλικό μου προσαρμοσμένο πάνω σε άτομα τα οποία είναι διαδικτυακά, κάνοντας ας πούμε τις ασκήσεις τους τις στέλνω για να τις ακούνε και να ξανακάνουν ξανά και ξανά την ίδια ανάσκηση για να μπορούν να νιώθουν ανακούφιση. Είναι όμως όπως έχουμε μπει και στην προηγούμενη Αριστοτρίδη και στο θεραπευόμενο. Δηλαδή αν νιώσει ο ίδιος ότι δεν τον βοηθά τόσο η διαδικτυακή και θέλει διαζώσεις και πάλι γίνεται. Αλλά εγώ προσωπικά δουλεύοντας όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας και γιατί πάρα πολλοί ήταν κρούσματα, επαφές, είχαν καραντίνα κτλ. Μέσα του διαδικτύου. Μπορώ να πω ότι δεν έχω δει κακά αποτελέσματα, ούτε έχω δει και κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Τουλάχιστον στους ανθρώπους που τους γνώριζα και που είχαμε θεραπευτική σχέση και συμμαχία μαζί, δεν είδα κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στο ότι κάναμε διαδικτυακό και όχι διαζώσεις. Αλλά εντάξει, είναι περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Εντάξει. Θέλεις να μας πεις ένα παράδειγμα μιας άσκησης EMDR που βοηθάει στην τραυματοθεραπεία? Λοιπόν, πάρα πολλά παραδείγματα έχω και στο βιβλίο μου το Ανακαλύπτοντας Εμένα, το οποίο βάλω έχω μια το link στην περιγραφή του βίντεο. Είναι ηλεκτρονικό βιβλίο, e-book, το οποίο έχει μέσα θεραπευτικές ασκήσεις για ενήλικες, για θεραπευτές ναι. και θεραπευόμενους. Ναι. ναι. Το οποίο έχω μια ειδική θεματική που λέγεται Δουλεύοντας με τα τραύματα μας και έχει ασκήσεις οι οποίες είναι νοερής απεικόνησης, του να επιστρέψω πίσω, ας πούμε, σε μια φάση της ζωής μου, να επαναβιώσω με το τραύμα που βίωσα και μέσα στο ασφαλές περιβάλλον του θεραπευτή μου και να λέγοντας και ακούγοντας τον εαυτό μου να λέει και να ξαναλέει όσα έχω βιώσει, να αισθάνεται ανακουφισμένος. Γενικότερα το να λέμε και να ξαναλέμε κάτι αρνητικό που έχουμε βιώσει είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, φυσικά όταν γίνεται σε ένα περιβάλλον θεραπευτικό. Επίσης το να γράφουμε και να επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματα μας, τις σκέψεις μας γύρω από έναν τραυματικό γεγονός και επίσης έχει διαφανεί ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Οι ασκήσεις λοιπόν αυτές, γενικότερα τις γύρω από την EMDR, την τραυματοθεραπεία, είναι ασκήσεις που κάνουν επαναβίωση του αρνητικού γεγονότος. Έχει πάρα πολλές ασκήσεις μυϊκής χαλάρωσης. Πολύ μεγάλη σημασία να έχει διαφραγματική αναπνοή και ασκήσεις που παίρνεις σωστές εισπνοές και κάνεις σωστές εκπνοές με βάση το διάφραγμα. Έχει να κάνει με και το να ζωγραφίζεις ας πούμε το περιβάλλον το οποίο βίωσες ή το να διαλέγεις μέσα από μια κάρτα ή το να δουλεύεις γενικότερα κάνοντας μια λίστα με τα τραύματά σου ή τα αρνητικά γεγονότα της ζωής σου, τα θετικά γεγονότα της ζωής σου, τέτοιου είδους ασκήσεις, οι οποίες είναι πολύ βοηθητικές και είναι δομημένο το πλαίσιο, δηλαδή σου λέει τι θα κάνεις στην κάθε συνεδρία, τουλάχιστον ώσπου να μπει σε μια σειρά και να αρχίσει να δουλεύει όλη αυτή η κατάσταση. Και κατόπιν μπορεί να είναι και λίγο πιο ελεύθερο γύρω από το να ομιλήσεις πιο, ας το πούμε, ελεύθερα για το θέμα σου. Άρα για όσους ενδιαφέρονται να δουν κάποιες ασκήσεις, ίσως από το βιβλίο Ανακαλύπτοντας Εμένα, οι ασκήσεις που είναι στη θεραπεία τραυμάτων, είπες ότι είναι ναι, το κεφάλαιο θεραπεία τραυμάτων, είναι ενδεικτικές. Μάλιστα. Είναι και ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και μόνοι τους στο σπίτι. Ναι. Και μετά υπάρχει και μια άλλη θεματική που λέει ασκήσεις για αγχώδεις διαταραχές, επειδή εν υπάρχει μέσα και το αγχός, ενδεχομένως και αυτές να είναι βοηθητικές. Αλλά γενικότερα το εγχειρίδιο έχει πάρα πολλές θεματικές, οι οποίες πιστεύω ότι
είναι πολύ βοηθητικές για τον καθένα μας, ιδιαίτερα σε αυτές τις εποχές. Γι' αυτόν το έφτιαξα άλλωστε, γιατί είδα ότι στη βιβλιογραφία υπάρχει έναν τεράστιο κενό γύρω από ασκήσεις οι οποίες να είναι ειδικές, να είναι ταιριαστές με το πρόβλημα που έχει κάποιος, και να μπορέσει να δουλέψει και να μην παίρνει από το διαδίκτυο οποιαδήποτε άσκηση βρει που να μην ξέρει και ποιος την έφτιαξε κτλ. Και να δοκιμάζει. Και έχω πει και άλλες φορές ότι αυτές φυσικά οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με τον ψυχολόγο που έχει ο καθένας, με τον ψυχοθεραπευτή του, δηλαδή μπορεί να τις συζητά με τον ψυχοθεραπευτή του. Να μην μένουν δηλαδή ότι τις φτιάχνεις και μετά αυτό που βγαίνει μένει μετέωρο, αλλά ότι μπορείς να το πάρεις στη ψυχοθεραπεία σου το ό,τι βγει από εκείνη την άσκηση και να κάνεις μια κουβέντα με τον θεραπευτή σου γύρω από αυτό που βγήκε από την άσκηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ας ευχηθούμε να τελειώσει σύντομα αυτή η κατάσταση στην Ουκρανία, να τελειώσει σύντομα αυτός ο πόλεμος μέσω των δυνατών λιγότερες απώλειες. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολα τα γεγονότα. Βλέπουμε ότι έχουν έτσι ανάψει τα αίματα. Θα έλεγα ότι φυσικά ποτέ δεν ήταν έτσι ήρεμα, αλλά αναζωπηρώθηκαν τώρα και οι δύο πλευρές τα αναζωπήρωσαν. Είναι καλό, έτσι, για να πούμε και κάποια πράγματα γύρω από τα παιδιά, είναι καλό να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας, γενικότερα να λέμε, να μην τους αφήνουμε μετέωρους, ακούνε ειδήσεις και να τους αφήνουμε με απορίες. Εγώ, ας πούμε, το έκανα χθες με τα παιδιά μου, καθίσαμε και μελετήσαμε ιστορία του ψυχρού πολέμου, παίξαμε έναν ειδικό παιχνίδι για το ψυχρό πόλεμο, τι ήταν ο ψυχρός πόλεμος, πότε ξεκίνησε, τι είναι το ΝΑΤΟ, τι ακριβώς γίνεται σε εκείνες τις περιοχές, που βρίσκεται η Ουκρανία, τι γίνεται εκεί πέρα, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος. Μελετήσαμε τα ιστορικά γεγονότα που βρήκανε και τους βοηθήσαμε να καταλάβουν τι συμβαίνει. Μέσα από βιβλία που καταγράφουν την ιστορική πραγματικότητα, μοιραστήκαμε τα συναισθήματα μας, ακούσαμε τα παιδιά μας να εκφράζονται και να μας λένε τι νιώθουν για όλα αυτά. Τους βάλαμε να ζωγραφίσουν κάτι, πώς το βιώσαν αυτό το πράγμα. Κάναμε συμφωνία ότι οποιαδήποτε είδηση να ακούσουν για τους αναστατώσει, να έρθουν να το συζητήσουμε μαζί. Και γενικότερα τους κάναμε κουβέντα. Τα βεβαιώσαμε ότι ό,τι και να γίνει θα είμαστε μαζί μια γροθιά σαν οικογένεια, ότι θα τα συζητάμε. Και γενικότερα τα είδαμε και εκείνα πιο ήρεμα, κάναν και αναπλαισίωση μάλιστα μετά. Ο καθένας ανάλογα με την ηλικία του μας είπε τι κατάλαβε από όλα αυτά που είπαμε. Για να είναι σίγουροι ότι τα κατάλαβα σωστά, γιατί είναι δύσκολη ιστορία αυτή. Και μάλιστα είναι ιστορία που δεν καταγράφεται δυστυχώς στα σχολικά εγχειρίδια και στα σχολικά βιβλία. Είναι ιστορία που πρέπει να μάθει κανείς μόνος του. Τους είπαμε για την προπαγάνδα, ότι πρέπει όταν ακούνε μια είδηση να προσπαθούν να τη διαβάζουν σωστά ή να ενημερώνονται από διάφορες πηγές και μάλιστα από ανθρώπους που είναι σπουδασμένοι των αντικειμένων αυτών. Και γενικότερα είπαμε πολλά πράγματα και νομίζω ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση και για εμάς, γιατί και εμείς βοηθηθήκαμε να βάλουμε τα συναισθήματά μας και να ανανεώσουμε έτσι τις γνώσεις μας γύρω από εκείνα που ακούμε και βομβαρδιζόμαστε από όλες αυτές τις αθέλεις πληροφορίες, προπαγανδιστικά πολλές φορές, που δείχνει μία πλευρά και η άλλη πλευρά. Και τα ίδια τα παιδιά βοηθήθηκαν στο να κάνουν έτσι αυτήν την... Να συγγυρίσουν λίγο τις σκέψεις τους και μάλιστα αυτό είναι και η παρένεση του Συλλόγου Αμερικάνων Ψυχολόγων γύρω από τον πόλεμο, αυτόν είπανε. Και γενικότερα το χαμόγελο του παιδιού, από όσο ξέρω, έχει βγάλει και εκείνο μια ανακοίνωση γύρω από το ότι πρέπει να θαρρύνουμε τα παιδιά μας να μας ρωτήσουν αν έχουν κάποια απορία, να αποφύγουμε να διαταράσσουμε την ρουτίνα του παιδιού, αυτή που έχει ως τώρα, και να τα διαβεβαιώσουμε ότι οτιδήποτε συμβεί θα το συζητούμε και γενικότερα θα το βοηθήσουμε. Και ευκαιρίας λοιπόν δρατώμενης να πούμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή γραμμή υποστήριξης παιδιών σε περίπτωση που μας ακούνε άτομα τα οποία είναι Έλληνες του εξωτερικού και μένουν σε εκείνες τις περιοχές.
το 116111, το οποίο είναι Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών, όπου μπορεί κανείς να συζητήσει με κάποιο ψυχολόγο για θέματα τα οποία απασχολούν τη σχέση του με το παιδί του ή έχει να κάνει με θέματα διαχείρισης του πολέμου και της ψυχολογίας του παιδιού γύρω από αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μου. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, φιλιά.